του Δράμαλη, δημοτικό τραγούδι, Ιούλιος 1822. Ο Μαχμούδ Πασάς, ο επιλεγόμενος Δράμαλης και καταγόμενος από τη Δράμα της Μακεδονίας, διορίστηκε από τον Σουλτάνο Σερασκέρης στρατιάς 30.000 περίπου πεζών και υπέων. Κατέβηκε από τη Λάρισα στην Ανατολική Ελλάδα για να εισβάλλει στην Πελοπόννησο και να καταπνίξει την επανάσταση των Ελλήνων. Με την βοήθεια του τουρκικού στόλου στην Κόρινθο και Αργολικό κόλπο, μη βρίσκοντας καμία αντίσταση στην ανατολική στερεά Ελλάδα και στα Μέγαρα, κατέλαβε την Ακροκόρινθο και προήλασε στην Αργολική πεδιάδα διαμέσου των αφύλακτων στενών των Δερβανακίων, όπου απέτρεψε την παράδοση της τουρκικής φρουράς του ναυπλίου και ακύρωσε την συναυθήσα συνθήκη της παραδόσεως. Οι Έλληνες συγκεντρωθέντες στους μήλους της Λέρνης και στις πηγές του Ερασίνου υπό τη στρατηγία του Κολοκοτρώνη. Τον απασχόλησαν για πολύ χρόνο με την πολιορκία της Ακροπόλεως, του Άργους Λαρίσης και κατέστρεψαν όσα περισσότερα τρόφιμα μπόρεσαν. Ο Κολοκοτρώνης, προβλέποντας δε ότι θα αναγκαστεί ο Δράμαλης να υποχωρήσει στη Κόρινθο, κατέλαβε τα στενά των Δερβανακίων με 2.500 περίπου άντρες με αρχηγό τον Νικηταρά. Και όταν την 26η Ιουλίου του 1822 επιχείρησε ο στρατός του Δράμαλη να περάσει από τα στενά, υπέστη καταστροφή. Έκτοτε δε ο Νικηταράς ονομάστηκε Τουρκοφάγος. Οι διαφυγόντες στην Κόρινθο αποδεκατίστηκαν από τις στερήσεις και τις ασθένειες και ο ίδιος ο Δράμαλης πέθανε στην Κόρινθο. Φύσα μαέστρο δροσερέ και αέρα του πελάγου, να πας τα χαιρετίσματα στου Δράμαλη τη μάνα, τις Ρούμελη συμπέιδες, του Δράμαλη αγάδες, και στο Δερβενάκι κίντονται στο χώμα ξαπλωμένοι. Στρώμα έχουνε τη μαύρη γης, προς κέφαλο λιθάρια και για πανοσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. Και ένα πουλάκι πέρασε και το συχνό ρωτάνε, «Πουλί, πώς πάει ο πόλεμος, το κλέφτικο του φέκι?» Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Γράμματα πάνε και έρχονται στον Μπέιδο τα σπίτια. Κλαίνε τα χούρια για τάλογα και τα τζαμιά για Τούρκους. Κλαίνε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες.